Εμείς ως παράταξη δεν ψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα, ψηφίσαμε παρόν. Κάποιοι μας κατηγορούν γιατί δώσαμε την ψήφο μας ως παρόν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Στο τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλάμβανταν έργα από την προηγούμενη χρονιά, τα οποία ήσαν και συνεχιζόμενα, τα οποία τα έχουμε ψηφίσει. Δεν μπορεί λοιπόν έργα τα οποία τα έχεις ψηφίσει από γενέστερο χρόνο και δεν έχουν υλοποιηθεί, να έρχεσαι και να λες δεν τα ζητά, δεν τα ψηφίζω. Συνολικά ως παρουσίαση το τεχνικό πρόγραμμα δεν μας ικανοποίησε καθόλου, θα έλεγα, διότι στη χρονιά που πέρασε ουσιαστικά δεν υλοποιήσαμε το τεχνικό πρόγραμμα που πέρσι είχαμε ψηφίσει. Εμείς πέρσι είχαμε δώσει τη θετική μας ψήφο, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει αυτή η μεταρρύθμιση που φέρει στην αυτοδιοίκηση. Και όχι μόνο εμείς, αλλά νομίζω από ό,τι θυμάμαι και οι υπόλοιπες παρατάξεις. Έτσι λοιπόν μας εδόθη η δυνατότητα χθες να αναπτύξουμε τη σκέψη μας όσον αφορά το μέλλον αυτού του τόπου. Ένα μέλλον το οποίο για μας είναι κυρίαρχο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, την οικονομική που υπάρχει, όλους τους πολίτες αυτού του Δήμου. Το είπα και χθες, δεν είναι μόνο η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης, είναι και 7 όμορφοι Δήμοι, είναι 78 δημοτικά διαμερίσματα. Δεν είναι μόνο τα δημοτικά διαμερίσματα, είναι και η Τρίπολη. Ως εκ τούτου, θα έπρεπε το νέο τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ήρθε χθες προς συζήτηση, να έχει έναν χαρακτήρα αναπτυξιακό και προπάντων, θα έλεγα, έναν χαρακτήρα πάνω σε νέες προτάσεις που θα έπρεπε να είχαν υποβάλει οι εκπρόσωποι των δημοτικών διαμερισμάτων, αφού πλέον η χρονιά που πέρασε θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί οι περσινές τους προτάσεις. Το άσχημο είναι ότι δεν έγινε σχεδόν καμία διαβούλευση, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, από τους αρμοδίους αντιδημάρχους. Κάποιοι μπορεί να έκαναν κάτι. Οι περισσότεροι όμως δεν έκαναν απολύτως καμία ενέργεια. Είτε καθόντουσαν στο γραφείο τους και τηλεφωνούσαν στους προέδρους των δημοτικών διαμερισμάτων να τους φέρουν κάποιες προτάσεις, είτε όσοι δεν το έκαναν αυτό, έκαναν συγγραφή των περσινών προτάσεων που και στο προηγούμενο τεχνικό πρόγραμμα μαζί με αυτό, και αν το κάνουμε την παραγωγή θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Και απλά έχουν προσθεθεί κάποια πρόσθετα έργα τα οποία τα διεκδικούμε, δεν είναι ότι θα υλοποιηθούν και τα είχαμε ψηφίσει μέσα στο έτος αυτό, και κάποια έσοδα τα οποία και αυτά τα διεκδικούμε όσον αφορά την υλοποίηση κάποιων έργων. Επίσης θέλω να τονίσω ότι το 50% σχεδόν του τεχνικού προγράμματος αφορά έργα ΕΣΠΑ, περίπου τα 9.700.000 από τα 20 εκατομμύρια που είναι το συνολικά του τεχνικό πρόγραμμα, έργα τα οποία ουσιαστικά είχαν σχεδιαστεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές, πριν από τη συνένωση δηλαδή. Το τεχνικό πρόγραμμα δεν φτιάχνεται ούτε σε μία μέρα ούτε σε 4 μέρες. Το τεχνικό πρόγραμμα φτιάχνεται σχεδόν στο σύνολο του έτους. Είσαι σε μια συνεχή διαβούλευση, οι υπηρεσίες έπρεπε σε μια συνεχή διαβούλευση με τους προσώπους των τομικών κοινοτήτων και της Τρίπολης, και σιγά σιγά να μορφοποιείται ένα τέτοιο πρόγραμμα που πραγματικά θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ζήτησα δε από τον Δήμαρχο, για να μπορεί να είμαι πιο σαφής και πιο ακριβής σε αυτά που λέγω, να έχω και τον απολογισμό. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουμε και τον απολογισμό ακριβώς τι κάναμε σε σχέση με το περσινό τεχνικό πρόγραμμα και να δούμε το περσινό τεχνικό πρόγραμμα και το φετινό τεχνικό πρόγραμμα. Αν λοιπόν τα είχαμε και τα τρία στη σειρά, θα βλέπαμε αυτά που σας είπα. Έτσι λοιπόν, η απόφαση της παράταξης και εμένα προσωπικά ήταν να μην στηρίξουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, διότι απέτυχε κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Απέτυχε η Δημοτική Αρχή να το υλοποιήσει.
Και βέβαια δεν συζητάμε για έργα τα οποία ούτως ή άλλως θα έπρεπε, έστω αυτά τα μικρά εργάκια τα οποία θα έπρεπε να γίνουν. Εδώ δεν λύσαμε αυτονόητα πράγματα. Δεν αναφέρουμε για την Τρίπολη, γιατί ξέρει πολύ καλά οι πολίτες αυτής της πόλης τι έχει γίνει αυτό το χρόνο. Και αν είναι ικανοποιημένοι από την καθημερινότητα τουλάχιστον, που δεν απαιτεί και τόσα πολλά χρήματα. Δεν μιλάμε για έργα απνοής. Αυτά θέλουν κάποιο χρόνο, θα γίνουν. Άλλα έχουν προγραμματιστεί όπως είπα από παλιά. Κάποια άλλα τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε προχωρήσει. Αν θα εγκριθούν, ενδεχομένως και αυτά να γίνουν. Λυπάμαι που το λέω αυτό, διότι έχουμε θέση ευθύνης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά την δική μας παρουσία εκεί. Αυτοί όμως που μας κρίνουν οι πολίτες. Και επειδή οι πολίτες γνωρίζουν καλύτερα τον καθένα από εμάς που είμαστε εκεί τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο τους, νομίζω ότι όλοι σας και όλοι μας γνωρίζουμε ποια είναι η άποψή τους έτσι, για τα, αυτά που έχουν γίνει για τα γενόμενα μέσα στον χρόνο αυτόν. Όσοι έμειναν στο τέλος και τοποθετήθησαν πρόεδροι δημοτικών διαμερισμάτων μας επιβεβαίωσαν πανηγυρικά για αυτά που στην αρχή της τοποθετησής μας είχαμε πει θες. Μας επιβεβαίωσαν. Έτσι. Για μένα προσωπικά αλλά και για την παράταξή μου ο ρόλος του αντιδημάρχου του υπεύθυνου πάνω στα ζητήματα των προγραμμάτων αυτών του τεχνικού προγράμματος και των έργων σημαίνει ότι όλο το χρόνο πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες, να πάνε οι ίδιοι να τους βλέπουν, να επισκέπτουν τα δημοτικά διαμερίσματα, να διαβουλεύονται, να τους ακούν και όχι να περιμένουν να τους πάρει κάποιο τηλέφωνο αφού φτάσει ένα πρόβλημα που έχει βγει πλέον και δεν μπορούν να το ικανοποιήσουν.